Σακουράφα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη από την κυρία Πρόεδρο εάν κάνω κάποιες ερωτήσεις τις οποίες ήδη έχει απαντήσει. Δεν ήμουν από την αρχή γιατί ήμουν σε άλλη επιτροπή. Θα μου επιτρέψετε να επανέλθω σε ένα θέμα που συχνά έχω βάλει, στο θέμα της γεωπολιτικής σημασίας της Εγνατίας Οδού, που είναι ο κύριος άξονας σύνδεσης της Τουρκίας με τις ενωσιακές αγορές. Είναι βέβαιο, κυρία Πρόεδρε, ότι οι γείτονές μας και οι εταίροι μας έχουν πλήρη γνώση της αξίας αυτού του άξονα. Εμείς όμως πιστεύουμε ότι το ελληνικό κράτος μάλλον την παραγνωρίζει. Θα επανέλθω και σε ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα. Σε αυτό το ότι, στο γεγονός ότι προχωρούμε σε ιδιωτικοποίησεις λιμένων και αερολιμένων με ευτελή, θα έλεγα, τμήματα. Στη Βόρεια Ελλάδα κάποιες ιδιωτικοποίησεις έχουν ολοκληρωθεί και κάποιες άλλες αναμένονται. Παράλληλα υπάρχει σχεδιασμός για την σιδηροδρομική... Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο για να καταγράψετε. Υπάρχει σχεδιασμός για την σιδηροδρομική σύνδεσή τους. Αυτή η σύνδεση αυτονόητα θα απογειώσει τη δυναμική και την αποδοτικότητα των ιδιαίτερα χαμηλών επενδύσεων των ιδιωτών. Αναρωτιόμαστε λοιπόν πώς αντιμετωπίζετε εσείς το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν με κάποιο τρόπο οι εκμεταλλευτές των υποδομών αυτών στο κόστος της αντίστοιχης σιδηροδρομικής επένδυσης. Το ζήτημα των χαμηλών επιπέδων σιδηροδρομικής μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στη χώρα μας, που είναι σχεδόν 20 φορές μικρότερη από τον ενωσιακό μέσο όρο, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται, λέμε εμείς, με τέτοιου είδους δώρα. Πόσο μάλλον αφού τα συγκεκριμένα συμφέροντα έχουν ήδη αποκτήσει αυτά μερικοί δωρεά, όπως είναι οι λιμένες και οι αερολιμένες, μια και τα ανταλλάγματά τους δεν καλύπτουν ούτε καν το κόστος κατασκευής που το έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός. Εν τω μεταξύ, η σιδηροδρομική σύνδεση Λαβρίου και Ραφίνας με το υφιστάμενο δίκτυο του προαστιακού δεν φαίνεται να προχωρεί, κυρία Πρόεδρε. Ποιοι είναι κατά την άποψή σας οι λόγοι? Παρεπιπτόντως, εξετάζεται η επέκταση του δικτύου του προαστιακού και σε άλλες πόλεις στην Πελοπόννησο, όπως παραδείγματος χάρη στο Ναύπλιο? Πριν από ένα χρόνο, εκθέσατε στην Επιτροπή με δικαιολογημένη υπερηφάνεια την πρωτοποριακή αντιμετώπιση ως προς τα χρονικά όρια εργασίας των μηχανοδηγών. Έχετε παρόμοιες παρεμβάσεις το 2019 και αν ναι, ποιες είναι αυτές? Στην ίδια συνεδρίαση, πριν από ένα χρόνο, είχα θέσει και συγκεκριμένο ερώτημα για τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας με βάση τα στοιχεία των ισολογισμών της αρχής. Το ερώτημα ήταν: ποιοι παράγοντες επέφεραν τη μεγάλη αύξηση αυτών των εξόδων το 2018 σε σχέση με τα αντίστοιχα δεδομένα του 2017. Αύξηση που ήταν περίπου κατά 26,5%. Η απάντησή σας τότε είναι, και τη διαβάζω από τα πρακτικά, η εξής. Όσο αναφορά την αύξηση του προϋπολογισμού μας, να πω ότι δεν υπάρχει. Νομίζω ότι κάποιο λάθος στα νούμερα έχετε δει. Η αύξηση είναι μόνο στη μισθοδοσία από την αύξηση των εργαζομένων που πήραμε με αποσπάσεις και μετατάξεις. Τα λειτουργικά έξοδα είναι ελάχιστα. Είναι γύρω στις 280.000 πέραν της μισθοδοσίας, όπου μέσα περιλαμβάνονται ενίκια, δέκο, καθαριότητα, συμβάσια για τους υπολογιστές μας και ούτω καθεξής. Ελάχιστα πράγματα δηλαδή. Κάθε χρόνο ζητάμε αύξηση του προϋπολογισμού μας. Μάλλον υπήρξε κάποια παρανόηση. Πάντα μάταια αναζήτησα στην έκθεση του 2018 αναφορές για αποσπάσεις ή και μετατάξεις. Επιπλέον, στην παρούσα έκθεση παρουσιάζεται για το 19 μεγάλη αύξηση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας, κατά 19% σε σχέση με το 2018. Βέβαια, στην έκθεση του 19, στη σελίδα 113, αναφέρεται ότι στις αρχές του 19 ολοκληρώθηκε η διαδικασία μετάταξης στηράς 4 αποσπασθέντων από άλλους φορείς του δημοσίου υπαλλήλων μετά από δική τους αίτηση. Το απλό ερώτημα από την περσινή συνεδρίαση για την έκθεση του 18 παραμένει, κυρία Πρόεδρε. Τώρα έχει προσθεθεί και το αντίστοιχο για την έκθεση του 19 από τη δική μας πλευρά, φυσικά. Δηλαδή, σε ποιους παράγοντες οφείλεται η αύξηση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας πάνω από 142.000 ευρώ για το 2018 και σχεδόν 130.000 ευρώ για το 2019. Τόσο στην παρούσα έκθεση, όσο και στις δύο προηγούμενες, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για κενές θέσεις στη ρυθμιστική αρχή. Εν τέλει, έχετε κενές οργανικές θέσεις στην αρχή ή έχουν καλυφθεί όλες? Σημειώνω ότι στην έκθεση στη σελίδα 117 σχετικά με την επιμόρφωση του προσωπικού αναφέρεται ότι μετά την έγκριση και δημοσίευση του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας της ΡΑΣ, καθώς και την κατανομή του ανθρωπίνου δυναμικού στις κενές οργανικές θέσεις αναμονάδα λειτουργίας, εντατικοποιήθηκε η επιμόρφωση των στελεχών της ΡΑΣ. Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των 12 σεμιναρίων που παρακολούθησαν στελέχη της ΡΑΣ είναι ιδιαίτερα υψηλός για τις 35 θέσεις του προσωπικού.
ένα μάλλον σύνηθες προβληματικό φαινόμενο, θα έλεγα ότι είναι ότι συχνά επιμορφώνται τα ίδια πρόσωπα, ενώ άλλα φαίνεται να μην συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Πιστεύουμε όμως ότι η επιμόρφωση, όπως και εσείς καλύτερα γνωρίζετε από όλους, κυρία Πρόεδρε, φέρνει αποτελέσματα όταν διαχέεται σε όλο το προσωπικό. Το ερώτημα λοιπόν είναι και κλείνω, σε ποιο ποσοστό ανέρχεται το προσωπικό της αρχής που δεν επιμορφώθηκε το 2019. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Έχουμε δύο συναδέλφους ακόμα.